Θα ήθελα να μας μεταφέρετε έτσι την εικόνα από τα σπίτια μέσα, από το πώς είναι τα παιδιά, Αντιπρόεδρε, και να μας βοηθήσει μετά η κυρία Αργυρίου, έτσι ό,τι μπορούμε και να φανούμε χρήσιμοι. Πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι ότι τα κλειστά σχολεία έχουν σίγουρα βαθιές επιπτώσεις στα παιδιά, στους εφήβους γενικότερα, και προκαλούν μεγάλα προβλήματα σε ό,τι έχει να κάνει και με την ψυχική τους υγεία, αλλά ταυτόχρονα και αυτός ο περιορισμός που συνδέθηκε με την αυξημένη αβεβαιότητα, το άγχος που αποδόθηκε κυρίως και στο κλείσιμο των σχολείων, είχε και ένα πρόβλημα που έχει να κάνει και με την δομημένη καθημερινότητα, της διακοπής δηλαδή της ρουτίνας. Γιατί ξέρετε, η επαφή με το σχολείο, οι μαθητές, δεν είναι μόνο τα μαθηματικά, η ιστορία. Είναι κοινωνικοποίηση, είναι το διάλειμμα, είναι η συναναστροφή με τους μαθητές, είναι η φυσική παρουσία του εκπαιδευτικού, του οργανωμένου προγράμματος, της δραστηριότητας, της μελέτης. Και όπως προκύπτει και από τις επαφές που έχουμε και με τους υπόλοιπους γονείς, αυτό παίζει καθοριστικό ρόλο και στην πορεία του μαθητή. Γιατί, για δείτε τώρα, μαθητές τρίτης ηλικίου, κλεισμένοι τρεις μήνες, τέσσερις μήνες, μπροστά σε μια οθόνη με 15 και 13 ώρες και 15 ώρες να κάνουν μάθημα. Και σε μια γενιά, κύριε Κοκονά, όπου τα παιδιά έχουν εξοικειωθεί και αυτές οι ηλικίες με τα ηλεκτρονικά, και με το τάμπλετ και με το κομπιούτερ και με το κινητό. Έχουν απειλήσει και τα παιδιά τα ίδια να είναι τόσες ώρες. Σε κάτι που θα συμφωνήσουμε, αλλά μιλάμε τώρα για πολλαπλάσιες ώρες. Από εκεί. Ναι. Ναι, για πολλαπλάσιες ώρες. Όταν βλέπουμε τους μαθητές να, όχι απλά να είναι μπροστά στην οθόνη, να είναι και εγκλωβισμένοι μέσα στο σπίτι, γιατί οι μαθητές κλείστηκαν και στα σπίτια. Έτσι. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Γι' αυτό είναι αυτό που και εμείς οι γονείς ζητάμε. Πραγματικά τα σχολεία πρέπει να ανοίξουν με όρους τέτοιους που να παραμείνουν ανοιχτά, να εξασφαλιστεί η υγεία και η ασφάλεια των μαθητών, ώστε να μην χρειάζεται να αντιμετωπίζουμε ζητήματα ακορντεών, να ανοίγουν και να κλείνουν. Φτάνουμε σήμερα για τους μαθητές δευτεροβάθμιας και δεν ξέρουμε ακόμα αν θα ανοίξουν Δευτέρα τα σχολεία. Yeah. Αυτό προφανώς έχει μια τρομερή επίπτωση στην ψυχική υγεία του μαθητή. Και για σκεφτείτε τώρα το μαθητή της τρίτης λυκείου που έρχεται να δώσει εξετάσεις με κλειστά σχολεία και ακούει το Υπουργείο Παιδείας να του λέει ότι θα αλλάξει και ο τρόπος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ναι. Ότι θα αλλάξει και ο τρόπος που θα εξετάζεται. Μιλάμε για δύσκολες καταστάσεις που έρχονται δυστυχώς και που αναπλασιάζονται. Ναι. Μόλις αυτές τις αποφάσεις του Υπουργείου. Mm-hmm. Τρεις μήνες κλειστά τα σχολεία σημαίνει ότι οι μαθητές χρειάζονται μια στήριξη όταν θα επιστρέψουν. Και όχι μόνο μαθητές στις δευτεροβάθμιες, αλλά και για τους μαθητές που επέστρεψαν. Έτσι. Μια στήριξη, mm-hmm, τέτοια που θα συνδέεται η σχολική μονάδα με έναν ειδικό σχολικό σύμβουλο, με έναν ψυχολόγο, με έναν παιδοψυχίατρο, ώστε να μπορεί να υπάρχει και μια ειχνηλάτηση. Γιατί οι μαθητές έμειναν κλεισμένοι μέσα στα σπίτια τους. Για το αποτύπωμα λοιπόν που έχει αφήσει η πανδημία στην ψυχολογία τους. Ακριβώς, για το αποτύπωμα και τις επιπτώσεις που έχει στην ψυχική υγεία και στη σωματική υγεία των παιδιών. Στο ερώτημα λοιπόν, σχολείο ανοιχτό ή κλειστό, εμείς απαντάμε σχολείο ανοιχτό, με όρους και περιποθέσεις τέτοιες που θα εξασφαλίζουν ότι θα είναι ασφαλές για τα παιδιά, για τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Γιατί είναι αναντικατάσταση διαζώσης η εκπαιδευτική διαδικασία, γιατί στην επικοινωνία μας ό,τι τηλέ υπάρχει σημαίνει διαμεσολάβηση ενός μέσου, δεν είναι άμεση ζωντανή η επικοινωνία και αυτό έχει αντανάκλαση και στην ποιότητα της επικοινωνίας. Και με το άνοιγμα των σχολείων, άμεση ειχνηλάτηση και των κρουσμάτων, αλλά ταυτόχρονα και εντοπισμός για τις επιπτώσεις στην ψυχική σωματική υγεία των παιδιών. Από παιδοψυχιάτρους, από ειδικούς σχολικούς συμβούλους που θα είναι κοντά στα παιδιά, κοντά στο σχολείο.